Να αρθούν οι αδικίες στη στήριξη των σηκοπαραγωγών της Βόρειας Εύβοιας, ώστε να μην οδηγηθεί σε κλείσιμο ο συνεταιρισμός μετά από 90 χρόνια, ζητά ο βουλευτής της Εύβοιας Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Πραγματοποίησε συνάντηση με το Προεδρείο των Σηκοπαραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ταξιάρχη, κατά τη διάρκεια της οποίας του ανέφεραν πως η δεκαήμερη καταστροφική πυρκαγιά είχε ολέθριες συνέπειες για την παραγωγή του σίκου στη Βόρεια Εύβοια, καθώς εκείνη μειώθηκε κατά 50%. Πολλά σίκα έλειωσαν πάνω στις λιάστρες και μέχρι σήμερα περιμένουν τη δίκαιη υποστήριξη της πολιτείας. Από τα σημερινά δεδομένα προκύπτει πως η στήριξη στον κλάδο είναι πραγματικά ανισοβαρής και άδικη, όπως τονίζει ο κ. Χατζηγιαννάκης, αφού παρατηρείται το φαινόμενο μέλη του συνεταιρισμού να μην μπορούν να λάβουν ενισχύσεις, όπως αυτή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής, και μη μέλη να δύνονται να λάβουν χρήματα. Το θέμα ανέδειξε στο τριήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Άννα για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας. Γιατί, όπως ξέρετε, από τις πυρκαγιές και μετά, αυτοί οι άνθρωποι είναι στο επίκεντρο, αυτοί πρέπει να είναι και αυτούς πρέπει να στηρίξουμε. Σίμω, ξέρω ότι δόθηκε τώρα, επειδή μίλησε για τους οικοπαραγωγούς, το πρωί που πήγαμε, και νομίζω πήγε και ο Υπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, λίγο μετά στον ταξιάρχη, δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής τους, πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, ζούνε με την αγωνία και νομίζω ότι ειδικά οι συνεταιρισμοί πρέπει να σκύψουμε από πάνω, γιατί αν θέλουμε να υπάρξει συνεταιριστικό κίνημα, και νομίζω ότι η αγροτική, επειδή είσαι και στο συγκεκριμένο Υπουργείο, η αγροτική παραγωγή και η αγροτική πολιτική γενικότερα της χώρας, θα έλεγα, οφείλει να στηριχθεί στους συνεταιρισμούς και να στηρίξει τους συνεταιρισμούς. Άρα νομίζω ότι εκεί πρέπει να βάλουμε και εσείς προφανώς που είστε κυβερνητικοί, αλλά και εμείς, μια επιπρόσθετη προσπάθεια.